Για τις πολύ σημαντικές ενέργειες της Ελλάδος, έτσι ώστε η χώρα να έχει ενεργειακή επάρκεια, μίλησε στην εκπομπή Εξελίξεις με τον Γιάννη Χατζη Εμμανουήλ το βράδυ της Δευτέρας ο πρώην Υπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης. Εμείς στην περίοδο 2009-2014 εφαρμόσαμε, υλοποιήσαμε μία πραγματικά πολυδιάστατη ενεργειακή στρατηγική, δηλαδή παράλληλα και ταυτόχρονα. Τρέξαμε όσο μπόρεσε να τρέξει τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη και τον South Stream. Την ίδια στιγμή, την ίδια εποχή, τρέξαμε και κερδίσαμε τον αγωγό TAP από το Αζερβαϊτζάν. Σχεδιάσαμε και εντάξαμε για χρηματοδότηση τον ελληνοβουλγαρικό IGP και το FSRU της Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα και ταυτόχρονα αναβαθμίσαμε τη Ρεβιτούτσα για να παίρνουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από Αλγερία, Κατάρ και άλλες χώρες και βεβαίως προωθήσαμε και εντάξαμε και την υπόγεια αποθήκη της Καβάλας. Γιατί σας τα λέω έτσι όλα αυτά μαζεμένα? Διότι στην πραγματικότητα ασκήθηκε μια διάστατη ενεργειακή στρατηγική η οποία είχε στον πυρήνα της την κεντρική φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να έχουμε πολλούς, πολλαπλούς τροφοδότες από πολλές πηγές. Η Ελλάδα ίσως είναι η μοναδική χώρα που κατάφερε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης την δύσκολη εκείνη εποχή που περνούσε η χώρα δύσκολες δημοσιονομικά καταστάσεις, ταυτόχρονα και παράλληλα να ανοίξουμε διόδους και συνεργασίες και αγωγούς και υποδομές και με Ρωσία και με Αζερβαϊτζάν και με Αλγερία και ταυτόχρονα να ανοίξουμε τη στενή μας συνεργασία με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Στη συνέχεια, μετά το τέλος της τοποθέτησης του κυρίου Μανιάτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κωστής Σιμιτσής εξήγησε ότι ποτέ τα πετρέλαια στην περιοχή δεν είχαν το παραμικρό περιβαλλοντικό ατύχημα, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει καλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή. Πάντοτε οι κάτοικοι φοβούνται τις διαρροές, φοβούνται τα περιβαλλοντικά ατυχήματα. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω το εξής, ότι εδώ έχουμε το καλό παράδειγμα. Είναι η καλή μας πρακτική από την Καβάλα, ότι στα 40 χρόνια που λειτουργούν οι πηγές έτσι, του πρίνου, δεν υπήρξε ούτε ένα περιβαλλοντικό ατύχημα. Εν κατακλείδη, ο δικηγόρος Διονύσης Γρανάς σημείωσε ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα έχει κάνει ένα μακρύ δρόμο, ξεκινώντας από την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επικεντρώθηκα στα θέματα προστασίας περιβάλλοντος, όχι μόνο στα ενεργειακά έργα, με έμφαση σε αυτά, αλλά κυρίως προσπάθησα να δείξω τη μακρά διαδρομή που έχει διανύσει η προστασία του περιβάλλοντος, αρχικά μέσα από την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και στη συνέχεια βέβαια πιο δειλά, με μεγαλύτερες αντιφάσεις και από τον νομοθέτη, ώστε να φτάσουμε στη σημερινή εποχή όπου πλέον το πλαίσιο έχει κανονικοποιηθεί και παρέχει μια σχετική ασφάλεια δικαίου σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. Σίγουρα η γραφειοκρατία παραμένει πολύ, είναι μεγάλα έργα, δύσκολα έργα με πολλές επιπτώσεις και αλληλεπιδράσεις σε διάφορα πεδία, αλλά έχουμε κάνει πολύ δρόμο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπου έργα ακυρώνονταν δικαστικά διότι λείπανε πολύ βασικά διαδικαστικές προϋποθέσεις ώστε να αδειοδοτηθούν νόμιμα. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το ενεργειακό κομμάτι παράταση 4 μηνών έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ στην τελική φάση του διαγωνισμού παραχώρησης της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου Νότιας Καβάλας. Το Ταμείο Αποκατοικοποιήσεων έκανε αποδεκτό το αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μετάθεση χρονικά της τελικής φάσης της υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Έτσι λοιπόν, υπό το φόβο ενός ακόμη ναυαγίου, η κυβέρνηση αποφάσισε τη χορήγηση και άλλης πολλωστής παράτασης στο διαγωνισμό παραχώρησης. Καθώς σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κανείς από τους ενδιαφερόμενους μνηστήρες δεν επρόκειτο να συμμετάσχει στην τελική φάση του διαγωνισμού.